Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Ποιος είναι πιο κατάλληλος στο μαγείρεμα φοιτητικών φακών, πέρα από εμένα. Όλοι βασικά. Πήγα στο Σκλαβενίτη και μην ξεχνάτε ότι με τον εκπτωτικό κωδικό Manos Derv παίρνετε τα παπάρια μου. Προφανώς δεν έχει κάνει καμία χορηγία ο Σκλαβενίτης, όσα λεφτά και δίνω καθημερινά. Τραγικό. Και πήρα λοιπόν υλικά για να φτιάξουμε φακές. Ναι. Okay. Δεν ξέρω καθόλου να μαγειρεύω. Η σχέση μου με τη μαγειρική είναι σαν αυτή τη τελευταία μου σχέση. Μηδενική. Οπότε θα μπω στο λάπτοπ για να βρω μια συνταγή να τη φτιάξουμε, παιδί μου. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Θα καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό. Όχι, αλλά στον πούλμαν. Νομίζω το κατσαρολάκι με νερό για να βάλω μέσα τις φακές 500 γραμμάρια. Θα τα βάλω όλα μωρέ, δεν θα νιέται. Yeah. Εδώ. Τι να κάνει το μαλακί, μη σας έξω έπεσαι. Έχουμε βάλει το κατσαρολάκι στην πιο επαγγελματική κουζίνα. Α, παρεμπιπτόντως δεν σας είπα. Το συγκεκριμένο φως δεν το ανάβω γιατί είναι η λάμπα κυλικίου. Ναι, έτσι είμαι έτοιμος να πουλήσω και κασερόπιτα. Όσο βράζουν οι φακούλες, θα ψιλοκόψουμε το κρεμμυδάκι. Μες εδώ. Oh. Αυτό σίγουρα δεν είναι ένας τρόπος για να κόβετε κρεμμύδι, άρα δεν ξέρω να κόβω ούτε κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο αυτό θεωρείται? Δεν νομίζω. Αχ, τα μάτια μου ρε μαλάκες. Ας θεωρούσουμε ότι αυτό θεωρείται ψιλοκομμένο. Καθαρίζω και δύο καροτάκια. Έκοψα και το καροτάκι. Έκοψα και το σκορδάκι. Σε αυτό το σημείο οι φακές πρέπει να μοιάζουν κάπως έτσι. Έχουμε βάλει άλλο κατσαρολάκι τώρα στη φωτιά και βάζουμε 4 κουταλιές του λάδι. 3, 4, γρήγορα. Και ανακατεύουμε τα λαχανικά. Α! Πού κατακαεί! Αφήνουμε να τσιγαριστούν τα λαχανικά μας. Εσύ είσαι σαν να κινείται το παιδάκι μου πίσω και έγινε το σπίτι και εγώ είμαι πέρα βρέκι. Κόβουμε τον πελτέ και τον προσθέτουμε. Βάλα τον πελτέ ντομάτας και κατακάηκα. Δεν πειράζει, μόνο συνεχίζουμε. Yeah. Νιώθω ότι τα καρότα είναι ομά λίγο, αλλά... Βάζουμε τις φακές μας πάνω στη σάλτσα. Ή μέσα στη σάλτσα. Πείτε το όπως θέλετε. Α, να σου γαμείς. Προσθέτουμε και νεράκι. Η μήλη... Δεν μέτρη... Τον έβαλα όλο. Δεν έπρεπε να το βάλω όλο. Είμαι... Βλέπετε λίγο εκεί πέρα την ντοματόσουπα. Δεν πειράζει. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω τα μπαχάρια. Θα βάλω λίγο κάρι. Θα βάλω και τον κύβο λαχανικών. Μαντέψτε, δεν έχω κύβο λαχανικών. Αλλά θα βάλω αυτή τη σκόνη που είναι σαν κύβο λαχανικών. Επίσης, δεν έχω δάφνη. Ματομούνι. Αυτό είναι σαν ντοματόσουπα εντωμεταξύ. Κάνω μια δοκιμή και θα δοκιμάσω το ζουμάκι. Είδα σαν νερό με σάλτσα είναι. Όχι. Τόσο νομίζω είναι καλά. Άφησα το φαγητάκι μου να βράσει. Περιμένουμε και σε 25 λεπτά θα δούμε το αποτέλεσμα. Έχουν περάσει 25 λεπτά. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι μια πατάτα κυριολεκτικά. Φακές είναι ομές. Φακές δεν τις λες και λίγο ντοματόσουπα. Πιστεύω τα λάθη που έκανα ήταν ότι χρησιμοποίησα πολύ μικρό κατσαρολάκι. Ναι, πιστεύω ήταν ένα από τα πολύ βασικά λάθη. Πόσο ακόμα να τσιβράσω, αλλά 25 λεπτά. Ναι. Μετά από πάρα πολλή ώρα, όποιος μου είπε ότι οι φακές είναι γρήγορες, είναι τεράστιο ψέμα ή εγώ απλά έχω κάνει όλα τα βήματα λάθος. Οι φακές είναι έτοιμες, θα κλάψετε. Κλαίω. Δεν έχουμε ζουμί. Αλλά είμαι εδώ για να δοκιμάσω αυτό που έχω φτιάξει. Σίγουρα θα βάλω ξεδάκι, μπας και σωθεί η κατάσταση. Ξέρω εγώ, 4 στα 10 παιδιά σας κατάβγηκα βασικά. Μακαρόνια μόνο. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.